Γεια χαρά σε όλους. Ξέρω ότι σας αρέσουν οι συνταγές με απλά και αγαπημένα υλικά. Αυτή εδώ θα είναι μία από αυτές. Θα φτιάξουμε χοιρινό φιλέτο με μουστάρδα, μανιτάρια και ταλιατέλες βουτύρου. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα ξεκινήσω λίγο με τις ταλιατέλες και θέλω να λαρτήσω το νερό καλά και να βάλω μέσα τις ταλιατέλες. Εδώ έχουμε χοιρινό φιλέτο ή ψαρονέφρι δηλαδή. Το έχουμε κόψει σε σχετικά λεπτά κομμάτια, φέτες, κάθετα όπως είναι το ψαρονέφρι. Και θέλω να αλατίσω και άντε να βάλουμε και λίγο πιπέρι. Να αλατίσουμε λοιπόν και από τις δύο πλευρές, οπότε γυρνάω. Το ψαρονέφι είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι του χοιρινού. Είναι σχετικά άπαχο, δεν έχει λιπαρά δηλαδή. Και γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή στο μαγείρεμα, να μην το παραμαγειρέψουμε, γιατί μετά θα σκλήρινει. Οπότε θα του κάνουμε ένα γρήγορο σοτάρισμα και από τις δύο πλευρές, να πάρει χρώμα, να μαγειρευτεί στο εσωτερικό του, αλλά να παραμείνει ζουμερό. Θέλει λίγο ελαιόλαδο. Κλείνω μέσα λοιπόν. Πολύ σημαντικό όπως έλεγα, ζεσταίνουμε το σκεύος πρώτα και το μόνο του, χωρίς το λάδι. Και αφού έχει σταθεί καλά όσο πρέπει, όσο χρειάζεται δηλαδή, τότε βάζουμε το λάδι και μετά βάζουμε το τρόφιμο. Μανιτάρια. Έχουμε απλά το γκλά μανιτάρια στα οποία έχουμε βγάλει το κοτσάνι και θα τα κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια. Εδώ είμαστε λοιπόν, τσεκάρουμε και το χοιρινό. Στηρίζουμε. Έχουμε αρχίσει να παίρνουμε ωραίο χρώμα, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ανακατεύουμε λίγο τις ταλιατέλες. Σούπερ. Και πάλι στο χοιρινό. Καλό είναι να είμαστε από πάνω, γιατί δεν αργεί η διαδικασία. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναπτύξουμε αυτό το χρώμα που βλέπουμε εδώ τώρα. Γιατί αυτό το χρώμα είναι που θα μας δώσει και τη γεύση. Θα προσθέσω ένα τάκ ελαιόλαδο. Θα τα βγάλω και θα τα τελειώσω και μέσα στη σάλτσα. Τώρα είναι σχεδόν έτοιμα. Θα είναι λίγο, αν τα κόψουμε, δηλαδή θα είναι λίγο ροζέ στο εσωτερικό. Θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται βέβαια από τη θερμοκρασία που ήδη έχουν. Οπότε θέλω να τα αποσύρω και θα τα ξαναβάλω μέσα στο τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος μαζί με τη σάλτσα. Λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Όλα αυτά που είναι εδώ τα θέλουμε. Έτσι. Θέλουμε να πάρουμε όλη αυτή τη γεύση. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος και να την προχωρήσουμε για πολύ ακόμα και αρχίζει να σκουραίνει και να καίγεται. Εδώ είμαστε ακόμα καλά. Οπότε τα μανιτάρια μέσα, λίγο αλάτι στα μανιτάρια και λίγο λαδάκι ακόμα και με μια κουτάλα καλό είναι να δουλέψουμε το σκεύος έτσι ώστε με την υγρασία που βγάζει το λαχανικό, τα μανιτάρια δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση, να βοηθήσουμε να ξεκολλήσουν τα υγρά που είχαν εξατμιστεί και σχημάτισαν αυτή τη βάση στον πάτο του τηγανιού από το χοιρινό. Θα δείτε τώρα ότι είναι πολύ πιο καθαρό το τηγάνι από ό,τι ήταν πριν. Το βοηθάω, το ψήνω και ταυτοχρόνως η υγρασία που βγαίνει από τα μανιτάρια ξανατραβάει όλη αυτή τη γεύση πάνω στα μανιτάρια. Που έχουμε δώσει κάμποσο χρώμα, θα προσθέσουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Και εδώ θέλουμε να δώσουμε χρώμα στο κρεμμύδι. Αρχίσουμε να το μαλακώνουμε λιγάκι. Ταυτοχρόνως συνεχίζουμε να δίνουμε χρώμα στα μανιτάρια. Και αργότερα θα χρησιμοποιήσουμε λίγο φρέσκο θυμαράκι που είναι πάρα πολύ ωραίο από τα αγαπημένα μου βότανα. Οπότε θα μαδίσω λίγο εδώ. Θα προσθέσουμε λίγο λευκό κρασί. Ζωμό από κοτόπουλο και λίγο αλάτι ακόμα. Και αφήνω εκεί τη σάλτσα μου να δουλεύει. Θέλω να συμπυκνώσω λίγο και στο τέλος θα τελειώσουμε με μουστάρδα και λίγο βουτυράκι. Λίγο μαϊντανό εδώ που θα χρειαστώ για μετά. Το θυμάρι θα το περάσω μια-δυο φορές και αυτό με το μαχαίρι. Ώρα να δοκιμάσουμε λιγάκι τη σάλτσα. Μια χαρά, θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Θα προσθέσω τη μουστάρδα. Χρησιμοποιούμε τη Dijon που είναι από τις αγαπημένες μου μουστάρδες, έτσι πικάντικη, φρέσκια, όξινη. Και λίγο βούτυρο που θα μας βοηθήσει να δέσουμε τη σάλτσα. Οπότε κρύο βούτυρο και το ανακατεύουμε να ενσωματωθεί. Έχω χαμηλώσει τη θερμοκρασία τώρα στο σκεύος. Χοιρινό λοιπόν μπαίνει εδώ. Και θα το ανακατέψουμε με τη σάλτσα. Έτσι θα τελειώσει και το μαγείρεμά του, αλλά θα τραβήξει και κάμποση γεύση από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Τέλος, μαϊντανός και το θυμάρι. Και θα αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη να περιμένει. Για να τελειώσουμε εδώ τα ζυμαρικά, λίγο ζωμό από κοτόπουλο, το υπόλοιπο βούτυρο που είχαμε εδώ και θέλουμε να κάνουμε μια πολύ απλή σάλτσα βουτύρου. Αλάτι βέβαια. Παράλληλα θα στραγγίξω εδώ τα ζυμαρικά μου και θα τα τελειώσω μέσα στη σάλτσα. Δουλεύοντας τα έτσι πολύ απλά,
για ένα λεπτάκι μέχρι να επικαλυφθούν τελείως με τη σάλτσα αυτή. Δεν θέλω δηλαδή να έχω υγρασία, θέλω να έχω ένα γλασαρισμένο αποτέλεσμα. Θα πάρω λίγες από τις ταγιατέλες και το χοιρινό, τα μανιτάρια, αρκετό από το ζουμάκι γιατί είναι πολύ νόστιμο και λίγη παρμεζάνα για το τέλος. Και θα έλεγα λίγο πιπεράκι από πάνω, δεν κάνει κακό. Εμένα αυτή η συνταγή μου φαίνεται πολύ λαχταριστή. Νομίζω θα σας φανεί και εσάς. Κάντε subscribe. Έχουμε και άλλες τέτοιες λαχταριστές. Μοιραστείτε με τους φίλους σας. Και βέβαια, αν θέλετε να δείτε τη συνταγή γραπτός και να τη μελετήσετε, το link είναι κάτω από το βίντεο στο giannislukakos.gr. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά και την επόμενη ωραία συνταγή.